με τον εμπρισμό από πρόθεση. Αυτή είναι η κατηγορία τουλάχιστον που αποδίδεται από τις αρχές, 26χρονη Αυγανή που απορρίφθηκε έτσι με την κατάστασή της στην Γερμανία και γι' αυτό το λόγο φέρεται να είπε στις αρχές ότι ήθελε να προκαλέσει κακό στον εαυτό της και τώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Δυστυχώς δεν είχαμε καλύτερη αφορμή για να μιλήσουμε με τον νέο περιφερειακό διοικητή Βορείου Αιγαίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον κύριο Χριστόφορο Μπόκα, αλλά είναι μια αφορμή να ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε Μπόκα, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε καλά? Είμαι καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Πείτε μας λιγάκι για το περιστατικό αυτό που έγινε την Κυριακή. Είναι πραγματικά ένα θλιβερό περιστατικό, όπως είπατε, και ξεκινάμε από αυτό. Όντως στις 11 η ώρα το πρωί την Κυριακή είχαμε την εκδήλωση, μάλλον την απόπειρα να αυτοπυρποληθεί μία Αυγανή, όπως είπατε. Κατάφερε να κάνει μερικά τραύματα, εγκάβματα στο σώμα της, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Από εκεί ύστερα, όπως καταλαβαίνετε, ακολουθήθηκε όλη η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι φρουρείται από μέλη της πυροσβεστικής. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, τα ανακριτικά μας καθήκοντα και εφόσον η εντολή είναι έτσι από τις εισαγγελικές αρχές, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό μέχρι να διδαχτούμε να σταματήσουμε. Πάντως, κυρία Αρχιπυρέρχη, το τελευταίο διάστημα ακούμε συχνά για φωτιές. Βέβαια, τώρα αυτό είναι ένα ξεχωριστό γεγονός, αλλά συχνά για πυρκαγιές στο κέντρο του Καρατεπέ. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, από όσο εσείς πιθανόν γνωρίζετε και γνωρίζετε λόγω της ιδιότητάς σας, εννοώ, ναι, πολύ καλά. Εγώ από τέλος Γενάρη που είμαι στο Βόρειο Αιγαίο και στη Λέσβο, είναι η δεύτερη φορά που είχαμε. Δεν είχαμε άλλη πυρκαγιά, είχαμε μία σκηνή. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, γιατί έχω κάνει επίσκεψη και επιθεώρηση, θα έλεγα, στα πλαίσια της υπερασφάλειας στο ΚΙΤ, ναι, ότι είναι πολύ έφλεκτα τα υλικά. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν μαγειρικά σκεύη και εννοώ θερματικές αιστείες. Άρα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκληθεί μία πυρκαγιά και να καεί μία σκηνή. Ναι. Θα έλεγα ότι είναι ευτύχημα, πέρα από αυτό το θλιβερό γεγονός, που αυτό είχε άλλα κίνητρα, ναι, πέρα από αυτό το γεγονός υπήρξε μια σκηνή η οποία δεν μεταδόθηκε πυρκαγιά πουθενά αλλού, χωρίς κανέναν τραυματισμό, ούτε καν να προκληθεί ζημιά σε άλλη σκηνή μέχρι τώρα. Θέλω να πιστεύω και τόσο με την παρακολούθηση της ελληνικής αστυνομίας, όσο και με τα περιπολικά τα δικά μας, να μην έχουμε άλλες συνέπειες και προς Θεού να μην έχουμε κανέναν τραυματισμό στον ανθρώπο μας. Κύριε Μπόκα, εσείς η πυροσβεστική δηλαδή έχει συντονισμό με την αστυνομία, με το ΕΚΑΒ στο κέντρο του ΚΑΡΑΤΕΠΕ? Σαφέστατα, όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες όταν χρειάζεται, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε μια πυρκαγιά να έχουμε σε ένα διαμέρισμα που πιθανόν και αυτό να το είχατε πληροφορηθεί, έτσι αμέσως συντράμε ελληνική αστυνομία, συντράμε το ΕΚΑΒ, αν χρειάζεται η ΔΔΕ και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, η πολιτική προστασία όταν πρόκειται για ένα μεγαλύτερη έκταση συμβάν, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και επικοινωνία. Αυτό εξάλλου είναι το κομμάτι της πολιτικής προστασίας για να έχουμε και γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθατε λοιπόν εδώ στη Λέσβο για όλο το Βόρειο Αιγαίο. Πώς σας φαίνονται τα νέα σας καθήκοντα από την Ετελοακαρνανία να έρθετε στα νησιά? Κοιτάξτε, λέω πολλές φορές στους αδέλφους μου αλλά και σε πολλούς ανθρώπους, όμορφους ανθρώπους που γνώρισα εδώ, ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά. Σίγουρα δεν έχουμε τη θάλασσα, έχουμε Πεύκο, έχουμε Ηλιά, είναι ένα καταπράσινο νησί όπως είναι και η Σάμος. Είμαι σε επαφή με τους διπινάρχες, με τους διοικητές νομών στα άλλα νησιά. Υπάρχει δυσκολία στην νησιωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και προτεραιότητα από το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Όσον αφορά την πολιτική προστασία αλλά γενικά και την περιφέρεια, την πυροσβεστική περιφέρεια, τόσο σε ένα αέρια μέσα αλλά τόσο και σε υλικά, για να μπορούμε, λόγω του ότι δεν είναι εύκολη η μετακίνηση προσωπικού, όπως εδώ είναι η διαφορά με την υπηρετική Ελλάδα, να μετακινήσουμε άμεσα προσωπικό όταν θα χρειαστεί. Οι διαπιστώσεις μου, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ καλές, χωρίς αυτό να λέει ότι δεν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Ελλείψεις υπήρχαν, θα υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Εδώ τη διαφορά την κάνουμε οι άνθρωποι. Υπάρχει το πλεονέκτημα της άμεσης επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Την πρώτη εβδομάδα ήδη συναντήθηκα με τους τοπικούς άρχοντες
επίπεδο της συνεργασίας και της πολιτικής προστασίας, καθώς και με τις στρατιωτικές αρχές. Θεωρώ ότι όλη αυτή η συνεργασία και η αμεσότητα που θα έχουμε και η επικοινωνία θα επιφέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα καλό αποτέλεσμα ήδη υπάρχει και όσον αφορά το κίτρι εδώ, είναι σε πιο συγκροτημένα τα πράγματα, γιατί όλοι παρακολουθούσαμε Έλληνες και εμείς περισσότερο από πυροσβεστικό ενδιαφέρον και επιχειρησιακό. Τώρα τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα και θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή αντιπερική περίοδο με τη βοήθεια όλων. Έτσι. Ο κάθε πολίτης για μας πρέπει να είναι σύμμαχος και είναι σύμμαχος για να πετύχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Πότε ξεκινάει η αντιπερική περίοδος? Η αντιπερική περίοδος ξεκινάει την 1η Μάη, αλλά βέβαια τώρα είμαστε σε οργασμό εργασιών, τόσο όσο αν θέλετε κάποια σέρβις οχημάτων, τόσο κάποια επιχειρησιακά σχέδια για να είμαστε έτοιμοι. Αλλάζει γρήγορα ο καιρός. Οπότε θα πρέπει να είμαστε. Για μας είναι μια συνήθεια διαδικασία. Δεν είναι μια, ας μου επιτραπεί ο όρος, διαδικασία ρουτίνας. Είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα, απλά επειδή θα κάνουμε τις προσλήψεις του υπουργικού προσωπικού, όπως εσείς ξέρετε. Εκεί λοιπόν αρχίζουμε σιγά σιγά να ανεβάζουμε έτσι τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, τις δυνάμεις δηλαδή που θα διασπείρουμε και σε περιπολικά και σε αξιωματικούς που θα είναι σε περίπολο έξω, όλα αυτά σιγά σιγά σταδιακά θα κλιμακώνονται. Μάλιστα, από μηχανήματα, εξοπλισμό και προσωπικό είμαστε εντάξει κύριε Μπούκα σε ό,τι αφορά την πυροσβεστική? Εντάξει, είναι σε πολύ καλό επίπεδο και θεωρώ ότι με το σκεπτικό αυτό που προανέφερα έτσι, ότι είναι και δύσκολο, πραγματικά είναι δύσκολη η ενίσχυση να μεταφέρει κανείς έτσι πέρα από να έρθουν ένα αέρια μέσα και να φέρουν δυνάμεις. Είναι σε καλό επίπεδο και υπάρχει και η συντήρηση των οχημάτων σε αρκετά καλό βαθμό. Αυτό μου αναφέρουν, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν έχω επισκεφτεί τόσο τυχαίο όσο, αλλά αυτό όμως μέσω τηλεδιασκέψεων αλλά και όλων των παραστατικών προκύπτει ότι είναι αξιόμαχα τα οχήματά μας. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Μάλιστα. Οπότε προς την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου θα τα ξαναπούμε νομίζω κύριε Μπόκα, έτσι να μας πείτε και τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες, να το θυμίσουμε αυτό, να διευκολύνουμε και το έργο σας. Σίγουρα τότε, γιατί πιστεύω ότι με τη βοήθεια τη δικιά σας επικοινωνούμε και εμείς κάθε πληροφορία προς τον πολίτη. Το μέρος ανήκει σε όλους τους Έλληνες, γιατί ξέρετε, όλη τη υπηρετική Ελλάδα, ας μου επιτραπεί, αγαπάμε πολύ τα νησιά μας, αγαπάμε πολύ τους ακρίτες μας, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, αλλά πρέπει και οι ίδιοι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου να προσέχουν τον τόπο τους. Είναι ευλογημένος ο τόπος, ένας τόπος που έχει αυτάρκεια, αλλά θέλει προσοχή γιατί έχει αυτό το πράσινο που δεν το έχουν όλα τα νησιά μας. Αυτά τα νησιά μας λοιπόν που το έχουν, θα πρέπει όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια να το διαφυλάξουμε και σε αυτό σας θέλω και εσάς σύμμαχους σε όλη αυτή την προσπάθεια και είμαστε εδώ στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο για οτιδήποτε χρειαστεί οποιοσδήποτε πολίτης, πολύ περισσότερο δε εσάς για την πληροφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπόκα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και σας.